Να το. Το κάρφωσε μαλάκα την κολλάρα έβαλα. Τους πέρασε όλους και τους λέντισε. Τώρα όντως πρέπει να σε σκίσω. Δεν έχει καμία σημασία. Όχι ρε μαλάκα, τον απέβαλε. Φίλοι του Game Watcher, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο FIFA 17 The Journey, στο επόμενο part του walkthrough μας. Παίζουμε τον Alexander, ο οποίος έχει επιστρέψει στη Manchester City και μόλις κερδίσαμε ένα match με την Burnley, όπως είχατε δει στην επιστροφή του, δεν κατάφερε να σκοράρει. Και εδώ ο Alexander που επιστρέφει στο προπονητήριο. Welcome back, Alex. What I missed her. I don't care. I'm already out the door anyway. Andy. Hey, α, εδώ είναι ο Gareth που φεύγει προς τη Manchester United. So, you think he can fill my shoes, eh? What are you talking about, Gareth? What do you think, Alex? Think you can run with me? Hey, bruv. No, I can't. Modern day SAS, right? Grow up, mate. Tell you what. Next time I see you, you'll be out there. Walker went for the money. That's what you missed, hombre. All right, show's over. Get your backsides out on the training pitch. Move it. Ο προδότης ο Walker πήγε στη Manchester United για τα λεφτά. You want to be mindful of the company you keep, Alex. No idea what's gotten into him, boss. Yeah, well, a little. Και εμείς τον αντικαθιστούμε, βέβαια. Dangerous thing, Alex. We were tight, like family almost. Never spoke to him once while I was out on loan. Maybe now that I'm back, I can. Walker put in a transfer request on to. Ζήτησε ο ίδιος να πουληθεί. From our biggest rivals, no less. It's madness. You ready to take your chance, lad? Loyalties are with the team. These guys right here. That's where my loyalty lies now. Work hard in training. Έτσι ρε, δεν αφήνουμε τη City ποτέ. Είναι απίστευτο ότι κρατάμε τον Αγκουέρο στον πάγκο, βέβαια. Και εδώ το διαμέρισμα που μας δίνει η City. Χάρηκε η μαμά, το τζακούζι σου λείπει καλά. Εμείς το χαρούμε, το τζακούζι με τις γκόμενες. This is all you, Alex. Such an amazing boy. I could have never done it without you, mom. Πλέον ως 11η παίκτες σε ομάδα της Premier League, εξασφαλίσαμε διαμερισματάρα, ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή, ο ατζέντης έκανε τα κονέ του. Needs more beige. Nah, I'm only kidding. Bit much for a teenage boy, isn't it? Έλα ρε παππού, ανησύχησες κιόλας. Άρα το μικρό να χάρει. Έτσι. Πόσα στριγκάκια πρέπει να τραβήξουμε. Αχ, πλάκα κάνω φυσικά, δεν σημαίνει αυτό. There he is. The Premier League's next big thing, all grown up and ready to make his mark. I never expected anything like this. Well, you better get used to it. Because this is how the pros live. I told you I would take care of you. Yeah. Right, I better get going. See you later, man. Michael. Μας έφτιαξε ο ατζέντης. You're Alex's agent, you're not his family. Don't get it too confused. Ωπα ρε παππού, εντάξει. Μαγκιά. Θέλω σχόλια για τη διαμερισματάρα που τσιμπήσαμε. Hey. Wow. Φοβάται ο παππούς μου και κομμάθει ο γκόνος. Τώρα θα παίξουμε με την Tottenham. Είμαστε βαθμολογία δεύτερη. Αν κερδίσουμε και τα δύο μάτς, περνάμε την Arsenal και βγαίνουμε πάλι πρώτοι με 50 βαθμούς. Ο Alexander κλασικά στη βασική δεκάδα ως center for. Και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Έλα τώρα, μου το παίζει. Δύσκολος. Άλλο ένα σούτ, πρόλογο το φάμε. Έτσι. Και γίνονται κάτι τέτοια.
πέναλτι. Ναι. Και κίτρινη κάρτα. Ωραία. Το βάλε, ναι. Άψογο πέναλτι. 1-0 από το Hunter. Έτσι, πάρτο. Εκεί που πρέπει. Και τώρα φωνάζουν να ακούτε στο γήπεδο όλοι οι Hunter. Οπ. Το πιάσε ο Χαρτ. Έχει κρατήσει το 0. Ωραία. Εδώ είμαστε, νάτο. Πίσω. Ω, καλό. Όχι, 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 όχι. Ευτυχώς είναι out. Καιρός να σφυρίξει, νομίζω. Ναι. Πρώτο ημίχρονο. 1-0. Προηγούμαστε με goal του Hunter. Νομίζω κόντρα και πρέπει να είναι corner. Ναι. Ω Παναγία μου, τι πήγε να γίνει εκεί. Ωραία. Ω, τι μαλακία είναι αυτή, ρε. Τι μαλακία είναι αυτή, ρε. Κοιμήθηκε ο παίκτης. Έλα σοβαρά μιλάς τώρα. Έδωσες πάση στον παίκτη και τους κοιμήθηκε, έτσι. Τι άλλο θα γίνει, ρε, πούστη από τη CPU. Hunter. Όχι. Τι σούτ ήταν αυτό. Ναι. Τώρα όντως πρέπει να σε σκίσω. Δεν έχει καμία σημασία. Όχι, ρε μαλάκα, τον απέβαλε. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Δεν θα παίξει το επόμενο μάτς. Simulate 2-1. Οκ. Λοιπόν, φάγαμε κόκκινη κάρτα κοντά στο 90, ξέρω εγώ, και ξαφνικά το μάτς από 1-0 έγινε 2-1. Πώς. Πώς. Αυτό και αν είναι διπλό ψέμα. Λοιπόν, να δούμε αν θα παίξει ο Hunter στο επόμενο μάτς. Όχι, που δεν θα το σκότωνα εκεί τον άλλο. Δηλώσεις για την κόκκινη. Λοιπόν. Haven't seen it. Έτσι, έτσι. I haven't had a chance to watch the replay yet. But I'm disappointed to have been sent off regardless. Congratulations, Alex. It was your goal that decided it in the end. Nice to repay the gaffer's faith. Gaffer's put a lot of trust in me to score goals for the team, so it was nice to be able to put away the chance that won us the game. Now, we focus on the next match. That's all, Alex. No problem. Και αυτές είναι οι δηλώσεις αν βάλετε γκολ και φάτε και κόκκινη. Λοιπόν, θα δώσουμε ένα στο passing. Hunter, stop right there. You better have got an excuse for that little spectacle. I thought I had the ball, Mr. Butler, honest. Oh, what challenge are you talking about? Because the one I saw, you weren't anywhere near the ball. Oh, και αυτό είναι το κράξιμο αφού ας κόκκινη, έτσι. You want to put in a challenge like that, you make sure you take the ball first. These days, you can't go in studs up. Ref will send you off quick as. I know it's a bit, Billy Bremner. Won't happen again. I'm sorry, Mr. Butler. You mark my words. I see you pull something like that again. We got a serious problem. Understood? Πω πω κράξιμο, ρε φίλε. Λες και σου την έχει πέσει ο Terminator στο σοκάκι, να πούμε, και θα σε καθαρίσει. Alex. No need to say this, it won't take a minute. Just wanted to give you a heads up, you'll be in the stands for our next FA Cup match. Μάλιστα, έχουμε μάτς κυπέλλου. FA Cup matches aren't like anything you've ever played in before, lad. It's all blood and thunder out there, and we're going with experience here to get a good start. Understood? Yeah. Λοιπόν, στο μάτς κυπέλλου, λοιπόν, στο FA Cup, να δούμε θα καταφέρουμε. Και παίζουμε με την Chelsea για το FA Cup. Για να δούμε, είμαστε στους reserves. Κερδίσαμε 2-1. Οκ. You Alexander. Can I have your autograph? Οπ, ένας φαν. Anytime. Anytime, mate.
between you and me. You're the first one that's ever asked. Serious? Thanks. Have a good game. Το πρώτο μας αυτόγραφο. Join a match, man. Πάμε στο match της Premier League με την West Ham και ξαναμπήκαμε στη βασική εντεκάδα, δεν μπορεί χωρίς εμάς ο coach. Εδώ μια καλή κάθετη. Εδώ είμαστε. Να το! Όχι ρε, κόντρα ρε! Και πήγε corner. Όχι δε, κατάφερα. Τράβηγμα. Ωραία. Ωπα. Ασίστ, λάθος. Νάτος. Όχι, δεν πέρασε για λίγο. Νάτο. Όχι ρε μαλάκα, τι έχασα. Δεν το πιστεύω. Τι βλακία. Κούτσο, λίγο πιο δυνατά πρέπει να το έχω κάνει. Ω, γαμώ τα δοκάρια μου. Εδώ είμαστε, νάτο. Όχι ρε πούστη μου. Θα το βάλουμε, θα το βάλουμε. Πού θα πάει? Εντάξει. Νάτο. Του κάρφωσε μαλάκα την κολλάρα έβαλα. Τους πέρασε όλους και τους λέντισε. Έτσι ρε πούστη, 1-0 στο τέλος να πονάει. Παίρνει την μπάλα εδώ. Παπ. Τους περνάει όλους και τους γλεντάει κανονικά. Και τον βγάζει κιόλας το Hunter. Δηλαδή βάλε γκολ και τον βγάζει. Εντάξει, μπορεί να θέλει να παίξει πιο αμυντικά. Τον Αγκουέρο βάζει, μπορεί να πάρει και αυτός λίγα λεπτά ο Φουκάρας. Simulate. 0-4. Ε, βέβαια. Γιατί όπως είπαμε, το Simulate είναι ρεαλιστικό. Βάλαμε 3 γκολ μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά. Έλα ρε και man of the match. Λοιπόν, thank you for great support. Παίρνουμε πόντους και από followers και από manager. I'm just lucky to play with such a great talented team. But I'm definitely enjoying the moment. Alex, how does it feel to have scored the winning goal today? Λοιπόν, boss had a tactic spot on. Κι άλλο γλύψιμο στο manager. Έχουμε κλειδώσει βασική. Έχουμε κλειδώσει τη θέση κανονικά. Your squad manages to bring an important win today. A word on clinching the victory. Λοιπόν, we executed as a team. Ναι, η μπάλα είναι στραγγυλή, 11-11 και εμείς. Σκοράραμε, ναι, όλα καλά. Κοιτάμε το επόμενο match. Κοιτάμε κάθε match ξεχωριστά. Ναι, αυτά, τα γνωστά, τα τυπικά. Ωραία, ναι. Και τώρα οι ανύπαρκτοι παίκτες που δεν υπάρχουν, κάτι τώρα ο Γκάλα και τα λοιπά. Bad wins don't exist. Έτσι και τσαμπούκα. Our young friends got a good point though. So, where are we going to celebrate our victoire? Και πήγανε για ποτάκια και γκόμενες. Πάμε παρακάτω. Στο σημερινό μάτς θα παίξουμε με τη Swansea, η οποία είναι 15η, οπότε βάζουμε 5 λεπτά ημίχρονο. Είμαστε πρώτοι στη βαθμολογία και έχουμε και ένα μάτς λιγότερο από την Arsenal, άρα έχουμε και μια άνεση. Here, of course, where Manchester City won the Premier League for the first time. Plenty of countries have adopted it since. If it works, it's really. The shot's up. Do παραλίγο το χάμε εδώ. Trying to find an opening. Not panicking. Έλα, Di Maria. There is some backup for him in this position. Όχι. Oh, the possibility here for Manchester City. Άτο. Έλα, ρε φίλε. Όχι, είχε μείνει από πριν το σούτ, ρε πούστη μου. Όχι, λάθος. Ω, την έκλεψα. Ω, τι έκανα εκεί, τι έχασα ρε φίλε, τι έχασα. Αυτό δεν γίνεται, απλά απαράδεκτος. Ω, καλά, στα Περιστέρια. Εντάξει, θα μπει με τη Swansea, παίζουμε, τι διάλο.
Μπράβο. Ωραίο. Αν δεν είναι offside. Όχι! Μπήκε. Εντάξει, ήταν θέμα χρόνου. Ημίχρονο 1-0. Με εξαίρεση την αρχή, πιστεύω ότι μετά στρώσαμε και το ελέγχουμε το παιχνίδι. Δώσε. Οπ, εδώ είσαι. Όχι, όχι εκεί, όχι εκεί, όχι εκεί, όχι εκεί, όχι. Όχι, στον άλλο τον ελεύθερο πρέπει να δώσω. Λοιπόν, simulate match. Αλλαγή τον Τουρέ, ντροπή ρε. Και φωνάζουν Hunter πάλι στις εξέδρες. Ο Φερνάντο τα λέει με το Hunter. Λοιπόν, simulate. 4-0, παιδιά, γιατί να ξέρετε ότι στα τελευταία 10 λεπτά με το που θα κάνετε simulate, συν 3 γκολ, έτσι, γιατί γουστάρει το ποδοσφαιράκι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, χάσαμε τη θέση μας στη βασική εντεκάδα. Και αυτό είναι κακό. 71 overall rating, βέβαια. Pace, ναι. Ω, θέλει 3 skill points. Το κρατάω, λοιπόν, για το τρίτο skill point. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε άλλο ένα FIFA 17 The Journey, άλλο ένα part του walkthrough μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Όπως βλέπετε, έχουμε φτάσει σε πολύ προχωρημένο σημείο. Πλησιάζουμε προς το τέλος, όπου όπως φαίνεται θα πάρουμε εύκολα το πρωτάθλημα. Είμαστε στους συν 4 βαθμούς και θέλουμε να αυξήσουμε και άλλο τη διαφορά. Και φυσικά έχουμε και το FA Cup. Θέλουμε να πάρουμε και το κύπελο, να κάνουμε ένα double. Μείνετε συντονισμένοι στο gamer.gr για την ολοκλήρωση του walkthrough. Και ακόμη έχουμε και το Battlefield 1 walkthrough. Πολλές παρουσιάσεις περιφερειακών, αλλά και τις gaming σειρές μας, τις γνωστές gaming σειρές και πολλά ακόμη βίντεο. Και φυσικά στο gamer.gr, όπου σχολιάζουμε τα πάντα μέσα στο forum που υπάρχει αναλυτικό FIFA 17 topic, και εκεί μας γράφετε όλη τις εμπειρίες σας από το παιχνίδι. Links θα βρείτε στην περιγραφή. Ευχαριστούμε λοιπόν για άλλη μια φορά που μείνατε κοντά μας. Δείτε δύο ακόμη πολύ ενδιαφέροντα βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.